Κύριε Σαραμόπουλε, καλησπέρα σας καταρχάς. Καλό μεσημέρι στο Λίμπερο και στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε στην ακόμη πιο όμορφη Αθήνα? Φαινόμαστε πολύ. Λοιπόν, πού στεναχωριόμαστε όταν έχετε προβλήματα όπως αυτά τις προηγούμενες εβδομάδες με τους ανθρώπους εκεί να χάνουν τις περιουσίες τους. Τώρα, ήρεμα είναι τα πράγματα τώρα και έτσι, δεν έχουμε κάτι. Ήρεμα, ναι, ήρεμα. Τέλεια. Μακάρι να είναι σε όλη την Ελλάδα ήρεμα, βέβαια. Ναι, ναι. Οι φωτιές δεν λένε να σταματήσουν. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, στην αγαπημένη μου, στη λατρεμένη μου λίμνη της Βουλιαγμένης και το ιδηλιακό αυτό σημείο και τοπίο στην Νότια Αθήνα, βρέθηκαν όλοι οι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι. Ακριβώς, ναι. Ήταν από τις λίγες φορές που όλοι οι πρόεδροι του επαγγελματικού ποδοσφαίρου έδωσαν το παρόν, έτσι. Ο πρόεδρος της Super League, ο κύριος Μαρινάκης, που εξελέγει πρόσφατα, ο πρόεδρος του Πανεκού, ο κύριος Αλαφούζος, ο πρόεδρος του ΑΕΚ, ο κύριος Μελισανίδης, σε διαφορετικά βέβαια στραπέζια. Από τον ΠΑΟΚ βεβαίως ήταν ο κύριος Μάκης Κυριακάτης, δεν ήταν ο κύριος Σαββίδης. Και όλοι οι άλλοι πρόεδροι των ομάδων της μεγάλης κατηγορίας. Γεμάτο, όπως καταλάβαμε, στο ιδηλιακό αυτό τοπίο, που είναι δίπλα στη λίμνη, τα μάτια λίμνη της Βουλιαγμένης. Είχε ελαφρά δροσιά, γιατί η θερμοκρασία και πάλι είναι πολύ ψηλή. Είχαμε και διαξηφισμούς, όπως ξέρουμε όλοι μας. Είχαμε. Όχι. Είχαμε εννοώ στην ομιλία του κύριου Μαρινάκη που για μια ακόμη φορά συνέχισε τη διαμάχη που υπάρχει με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Αυτό λέω. Λοιπόν, τώρα που είπατε Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, έχω ανακοίνωση από του Προέδρου της ΕΠΟ, τώρα σπαρταριστή, σχετικά με τη διαιτησία των επαγγελματικών πρωταθλημάτων. Σχετικά με φήμες και δημοσιεύματα ως προς τη διαιτησία των επαγγελματικών πρωταθλημάτων, θεωρούμε σκόπιμο να τονίσουμε τα ακόλουθα. Ουδέποτε υπήρξε σκέψη ή πρόθεση για τη συμμετοχή Ελλήνων διαιτητών στην ΚΕΔ αναφορικά με τα πρωταθλήματα Super League 1 και Super League 2. Τα πρωταθλήματα αυτά, μετά από σχετική πρόταση του κ. Μπένετ, ανήκουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα, και αναφέρει τον αρχιδιετή τον Μπένετ. Στίβ Μπένετ, τον κύριο. Ναι. Ήταν και ο κύριος Κλάτεμπεργκ εκεί, πρέπει να πούμε χθες. Ο κύριος Κλάτεμπεργκ σαν τι ήτανε, σαν δεν έχει τελειώσει το συμβόλαιο. Σαν αρχιδιετητής, σαν επίσημος προσκεκλημένος, ίσως αυτό που θέλουν να το βάλουν σύμβουλο κάποια στιγμή, είχε η Σούπερ Λίγκα, θα δούμε τι ακριβώς ρόλο θα έχει. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης εκεί, γενικότερα όλοι οι εμφανείς, γιατί ήταν και όπως είπατε, και ο κύριος Αλαφούζος και ο κύριος Μελισανίδης και ο κύριος Μαρινάκης, από την πλευρά του ΠΑΟΚ ήταν ο κύριος Γκαγκάτσης, ήταν ο κύριος Καρυπίδης. Ήταν ο κύριος Καρυπίδης. Καρυπίδης, βεβαίως. Βεβαίως. Σε ξεχωριστά ποιοι, δεν βλέπω ένα τραπέζι εγώ εδώ που είναι όλοι μαζί. Όχι. Α, ήταν στο τέλος αυτό. Στο τέλος μαζεύτηκαν όλοι μαζί. Μετά το τέλος, η ηγέτος είχε καλέσει στην ομιλία τον κύριο Μαρινάκης για να μιλήσουν για το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Βεβαίως εκεί είχε φύγει ο κύριος Μελισανίδης, να πούμε. Ναι, μόνο τον κύριο Μελισανίδη δεν βλέπω σε αυτό το. Ναι. Ο κύριος Κοσμάς, ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΚ. Στα υπόλοιπα σήμερα, που. Πρέπει να πούμε και τ' άλλο ότι σήμερα η Super League θα έχει επαφή με τον Γενικό Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Λιγκών που είναι στην Αθήνα, τον φίλο τον κύριο Αλμπέρτο Κολόμπο, που θέλει να συζητήσουν, γιατί η UEFA, ενώ είχε πει ότι θα δημιουργήσει ένα ταμείο αρρωγής στις ομάδες και αυτές που έχουν πληγεί περισσότερο λόγω της πανδημίας, όπου ανάμεσά τους είναι και η Ελλάδα βεβαίως, η Σλοβενία, η Σερβία, οι μικρομεσαίες χώρες, ας πούμε, στον χώρο του ποδοσφαίρου, αυτό δεν έχει προχωρήσει και δημιουργεί πρόβλημα και θα υπάρχουν αντιδράσεις. Γι' αυτό ήθελα να συζητήσει ο κ. Κολόμπο και με την Ελληνική Σούπερ Λίγκα. Και επίσης πρέπει να δούμε ότι, όπως μου λέει ο κ. Κολόμπο, γιατί εγώ μίλησα πριν μαζί του, ότι το πιο βασικό θέμα πέρα από αυτό πιθανότητα θα συζητηθεί στη Super League σήμερα, και το θέμα του νέου σχεδίου που θα εφαρμόσει η UEFA από το 24 και μετά, με περισσότερα λεφτά εννοείται, τι χρήματα θα παίρνουν οι ομάδες που δεν συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Γιατί είναι και αυτό ένα σοβαρό το θέμα. Έτσι. Τα οποία χρήματα από πού θα έρχονται, απευθείας από την UEFA, σαν ενίσχυση των ομάδων αυτών, δηλαδή. Ναι, αυτό είναι αυτό. Ναι, το θέμα της αλληλεγγύης είναι αυτό. Ναι. Ναι. Γιατί σου λέει για να υπάρχει ένα ισχυρό πρωτάθλημα και να μην γίνουν πάντα ήδη και ήδη, καλό είναι να ενισχύονται και οι πιο μικρότερης δυναμικότητας ομάδες. Και για το καλό του κάθε εθνικού πρωταθλήματος, αλλά να μπορούν να συναγωνιστούν και τις άλλες ομάδες στο θέμα της εξόδου της Ευρωπαϊκής Οργανώσης. Ναι. Κάτι άλλο που σας έκανε εντύπωση χθες ήταν και ο Υπουργός, ο κ. Αβγιανάκης εκεί. Ο κ. Αβγιανάκης, ο οποίος... Με όλους μίλησε. Υπάρχει μείωση. Ορίστε, ναι, με όλους. Εξήγηλε ότι θα πάει την Πέμπτη στη Βουλή για ψήφιση τη μείωση του ποσοστού του 5% που δίνει η Super League, ουσιαστικά οι επαγγελματικές ομάδες στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, θα το μειώσει στο 1%. Άρα το 4% θα παραμείνει στις επαγγελματικές ομάδες. Ναι, αυτό είναι στο πλαίσιο της, των διαξηφισμών που είπατε στο ξεκίνημα, της κόντρας που υπάρχει. Όχι, αυτό ήταν από αυτά που είχε πει ο κύριος Μαρινάκης στο χαιρετισμό του. Ναι. Υπάρχει τώρα, ένα θέμα μεταξύ. Και αυτό, μπορεί και αυτό να το λάβει κανένας. Μεταξύ Προέδρου Λίγκας και Προέδρου Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ε. Ναι, αυτό είναι γεγονός, σίγουρα υπάρχει. Και δεν το, αυτό φαινόταν εχθές, ας πούμε, από τις συζητήσεις. Όχι στα πηγαδάκια, ας πούμε, αλλά φάνηκε καθαρά στο χαιρετισμό που απίστευε ο κύριος Μαρινάκης. Ναι, ο Πρόεδρος της Λίγκας, εντάξει. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας δεν ήταν, ε. Όχι, κανένας από την ΕΠΟ δεν ήταν. Δεν θα έπρεπε να είναι προσκεκλημένος ο πρόεδρος Ομοσπονδίας εκεί. Νομίζω, δεν ξέρω. Τι γινόταν. Έτσι θεωρώ και εγώ. Τώρα από εκεί πέρα είχαν προσκληθεί και δεν ήρθαν, αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι. Όπως και το αντίθετο έχω δει. Σε περιπτώσεις που διοργανώνει κάτι η ΕΠΟ, δεν παρίστανται ή τη Super League ή κάποιος αν πάει μόνος. Ναι, κατάλαβα. Αυτά πιστεύω ότι συμβαίνουν μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εννοείται, είναι από αυτά τα καλά που έχουμε. Από αυτά τα καλά, ναι. Καλά, ακριβώς, έτσι. Κάτι άλλο που έτσι έγινε σημαντικό χθες, που έκλεψε την παράσταση, ας πούμε, που σας έκανε εντύπωση. Όχι, όλα κύλησαν από εκεί πέρα, ήρεμα, καλά, ήσυχα. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω κάτι το ιδιαίτερο. Μάλιστα. Απλώς εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Καλά ήταν. Φρένο. Φρένο. Εντάξει. Ας ελπίσουμε να πάει καλύτερα το φετινό πρωτάθλημα από το περσινό. Και του χρόνου καλύτερο από το φετινό. Είναι σίγουρο ότι θα ξεκινήσει στις 20 Αυγούστου, έτσι. 19-20. 20-21 το Σαββατοκύριακο, ναι, αυτό. Ναι, Σάββατο νομίζω, ναι. Μέχρι τώρα ναι, δεν νομίζω ότι έχει προκύψει κάτι. Γιατί πάντα στην Ελλάδα έχουμε και εκπλήξεις. Και θα πάμε. Ναι, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό ρωτάω σήμερα που είναι. Είναι τόσο πιεσμένο το πρόγραμμα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα διακοπεί λόγω της διεξαγωγής της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει στο Κατάρ, που ξεκινάει 21 Νοεμβρίου και μία εβδομάδα νωρίτερα θα διακοπούν όλα τα πρωταθλήματα. Δεν υπάρχουν ελεύθερες ημερομηνίες πλέον, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και ευρωπαϊκή διοργάνωση. Βέβαια. Και Ευρώπη και Κύπελλο. Τέσσερις ελληνικές ομάδες στους ομίλους. Αυτό είναι η επιτυχία. Αυτό πρέπει όλοι να βλέπουμε. Ναι, βέβαια. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Σαραμόπουλε, ευχαριστώ πολύ που μίλησατε στο Λίμπερο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας χαιρετώ.